Ωραία, γράφουμε. Καλησπέρα. Απλά πρέπει να τσεκάρω κάτι για να κάνω το βίντεο για τον φωτισμό, γιατί η λάμπα μου είναι αυτή. Ναι. Αυτή. Και δεν έχω καλό φωτισμό. Λοιπόν, Γκάς Σακάντης εδώ. Θα πούμε μερικά θέματα. Α, εντάξει, έχω λίγο φωτισμό. Ναι, Θεή, έχουμε λίγο φωτισμό. Λοιπόν, τώρα γύρισα σπίτι. Έξω έχει 7 βαθμούς κρύο, αλλά δεν μας νοιάζει και πολύ αυτό. Βασικά μας νοιάζει γιατί κάποιοι είναι έξω αυτή τη στιγμή. Λοιπόν, Γκάσα κάτι εδώ. Μου έχω κολλήσει πατατάκια γιατί με το που πήγα σπίτι πήρα ένα σακούλι πατατάκια. Εδώ τα έχω. Λοιπόν, κάτσε να φύγω και ένα. Λοιπόν, μου ήρθατε στο chat σήμερα. Sorry, τρώω. Έτσι. Και... Μαλάκα δεν παίζει. Και μου βρήκατε ωραία θεματάκια σήμερα να σχολιάσω. Το ένα είναι αγαπημένοι μου YouTubers. Gaming YouTubers, έτσι. Και θα πω για έναν μόνο, sorry, αλλά και οι υπόλοιποι. Εννοείται, δεν κρατάω κακίες, όλους που θα πω παρακάτω τους αγαπάω, τους θαυμάζω, εννοείται. Καλά, μην περιμένετε στο δικό μου το κανάλι να ακούσετε τίποτα για του Jay, αποκλείεται. Το ξεχνάτε αυτό. Εδώ μαλλί μου είναι σκατά, πάλι, λόγω κρύου, λόγω ότι το metal μαλούρα δεν συνεργάζεται και πολύ σήμερα, αλλά δεν πειράζει. Λοιπόν, ναι, γι' αυτό με βλέπετε και είμαι σε φασί. Λοιπόν, πίσω παίζει να βλέπετε και ένα stand μικροφόνο που έχω εκεί. Και, good job, motherfucker. Λοιπόν, αυτό εδώ ήταν λίγο κλεμμένο από base. Αγαπώ. Λοιπόν, ξεκινάμε. YouTubers που αγαπώ. Gaming YouTubers που αγαπάω. Που λατρεύω, σέβομαι τη δουλειά τους. Λοιπόν, είναι Ποντικάκι GR, Unboxholics, Gramers, Kelly Gaming, κατά δεν είμαι και πολύ φανατικός, αλλά κάνει ωραία δουλειά η κοπέλα. Ό,τι μπορεί βασικά κάνει. Πάνες, Κάπτε Πάνες, Hacky Pixel, Pixels, και εννοείται ο number one, ο πρώτος gaming youtuber που είδα, Ράτι Γκρι Γκέιμερ. Αγάπη! Και στο κάνω, Ηλία, αν δεις το βιντεάκι αυτό, στο κάνω και με metal. Metal love. Τόιτον! Λοιπόν, θα πω, και η Δήμητρα Διαμαντούλη μ' αρέσει, γιατί κάνει ένα unboxing βίντεο. Λοιπόν, και ο Μπέις. Μπέις. Ούπς, λείπει στην τουμία, θα έχουμε 2 S και 2 Love Bucket. Προύσυχη θα επίφτες κάτω, next time, be more careful. Λοιπόν, και ο Μπέις μ' αρέσει. Λοιπόν, θα πούμε όμως, σήμερα θα πω για έναν. Γιατί καταρχήν δεν ξέρω, αν θέλετε κάντε ένα like, ένα share, να με βοηθήσετε να κάνω λίγο το κανάλι μου κάπως. Επίσης, στο κανάλι μου στο YouTube, το πρώτο βιντεάκι που ανέβηκε, αυτό είναι το δεύτερο, αλλά το δεύτερο πρώτο ουσιαστικά που μιλάω στην κάμερα. Πρώτο βιντεάκι ήταν metal solo για τον Ράντι Γκρι Γκέιμερ, για τον Ηλία, τον οποίο πρέπει να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ πραγματικά που με έκανε mode στο κανάλι του. Ευχαριστώ πάρα πολύ, Ηλία, αγάπη. Πάμε Titan, ακρίδα! Ο Titan και οι ακρίδες του του ελληνικού YouTube. Λοιπόν, ο Ηλίας μου αρέσει γιατί εννοείται πεθαίνω στα γύρια από όταν τον βλέπω. Να αυτή τη στιγμή θέλω να κάνω κρακ τα δάχτυλα των μπλουτζιών μου, αλλά δεν συνεργάζω. Και αν ακούτε κάτι τέτοιο, είναι οι αλυσίδες που φοράω στο παντελόνι μου. Anyway, ο Ηλίας, εντάξει, αγάπη μεγάλη, ήταν ο πρώτος μου YouTuber που είδα. Τον σέβομαι, τον έχω δει από κοντά στο... Κάποτε το είχα. Την ψευτοσημείωση. Στο digital, στο, ναι, μπράβο γκάς. Στο digital universe, παιδιά, τον είδα εκεί live. Ξέρετε να βλέπεις τον αγαπημένο σου YouTube. Α, φαίνεται. Στο digital, και εδώ βλέπετε και μια τοπίτσα που πετάει. Στο, να βλέπεις τον αγαπημένο σου YouTuber από κοντά, τον πρώτο YouTuber που είδες, από gaming. Όσοι το έχετε πάθει, σας νιώθω. Στο digital universe, λοιπόν, τον είδα μαζί με unbox calls. Με Gramers, Κάπτε Πάνες, Ελένη Gaming Base και Hacky Pixel. Τον είδα τον Ηλία εδώ. Εδώ. Στο Digital Universe. Λοιπόν, προχωράω παρακάτω, αφήνω το Digital Universe εδώ.
Τον αγαπώ γιατί πρώτος YouTuber και σαν Κώστα, σαν Γκάς. Το να δεις το πρώτο άτομο που βλέπεις από κοντά, όχι μόνο σε μια οθόνη ή κάποια μπάντα, ξέρω εγώ, είναι σαν τον... Όχι, μη... όχι. Δεν θα πω αυτό που νομίζεις, θα σε δω πρώτο σου γραμμίσει. Σαν τον πρώτο σου γραμμίσει. Έτσι, αλλά είναι σαν να παίξεις για μένα το πρώτο metal κομμάτι στην κιθάρα. Ναι, οι ακριτές παίζουμε και κιθάρα εδώ και... Κάτσε να την βάλω κιόλα, Ζαϊν. Ναι, φτιάχνουμε λίγο. Ναι, δεν ξεκουρδίσει, απλά. Θέλει λίγο φτιάξιμο. Λοιπόν, θέμα δεύτερο που το βρήκα και για μένα προσωπικά, γιατί αν δείτε περιγραφή του καναλιού είναι και λίγο σχολιασμού. Πες το, Μπάρακ Ομπάμα. Θεέ, ήρθε ο Μπάρακ Ομπάμα και δεν μπορούσαμε να πάμε πουθενά. Λόγω ότι είχαν στάσει εργασία επειδή ήρθε ο Μπάρακ Ομπάμα. Εντάξει, μπράβο στο παλικάρι, ήρθε να δει τη χώρα, έδωσε και μια ελπίδα. Κλασικό όπως κάνουν όλοι στους, στους Έλληνες. Ωραία. Οκ, okay. Η γνώμη μου, για να μην αρχίσετε να κράζετε. Κάτσε να την πάρω, παιδιά, γιατί θέλω να παίξω τώρα αυτή τη στιγμή κιθάρα και δεν θέλω. Και δεν κάνει γιατί τραβάμε βίντεο. Λοιπόν, τη γνώμη μου θα πω, εννοείται, τι να πω, εντάξει, μπράβο στο παλικάρι μας, παλικάρι μας, μπράβο στο παλικάρι, ήρθε να μας δει, να δει την Ελλάδα, μπράβο του, δεν πρόκειται να μας σώσει και κανείς, από αυτή την κατάσταση, το μάλι μου πάλι είναι σκατά, δεν έχω να πω κάτι, άρα, και γράφουμε, φανταστείτε, 6 λεπτά, εγώ αυτό το βίντεο θα το πάω 20 λεπτό. Και σιγά μην πάει 20 λεπτό. 15 λεπτά, 10 και πολύ σαν να ήδη μπήκε στα 7 λεπτά. Ναι, παιδιά, όσον αφορά, μη μου ήρθετε στο YouTube και μου πείτε ή στο chat, ξέρω εγώ. Γκάς, δεν είχε. Γκάς, μα να κατανοήσω καλή ποιότητα στο βίντεο. Τραβά από κινητό. Αυτή τη στιγμή. Έτσι, τραβάω από κινητό γιατί το λάπτοπ μου είναι μέσα. Σε αυτήν την ντουλάπα που είναι το δισκάκι πάνω να τη βλέπετε, που δεν ξέρω αν φαίνεται. Α, κάτι πάει να γίνει. Σε αυτήν. Έτσι. Και δεν έχω σκληρό δίσκο. Άρα, edit. Μέχρι να φτιάξω το λάπτοπ. Ή να πάρω καινούριο λάπτοπ. Αλλά πώς είμαι έτσι, σαν γκλάμινα. Λοιπόν, άρα, edit. Intro. Παιδιά, το ξαναλέω, δεν μπορώ να κάνω πολλά πράγματα από το κινητό μου γιατί. Αυτή τη στιγμή φανταστείτε το βιντεάκι και το βγάζω selfie. Αν δείτε τι έχω φτιάξει για να στηρίζετε το κινητό, θα πάθετε την πλάκα σας λίγο. Είναι η συνδυοθήκη με αυτή εδώ, που στηρίζετε, το κουτί με, της κιθάρας. Το λέω έτσι γιατί έχει μέσα χορδές και χορδές και άλλα πράγματα κιθάρας. Και αυτός εδώ είναι νησιτής με αυτό το τέρας εδώ. Και στηρίζεται εδώ, σε αυτό το σωλήνα του καλοριφέρ. Έτσι, και... Το έβαλα εκεί ώστε να έχουμε και ένα ωραίο μίνι φόντο πίσω, να φαίνεται λίγο η βιβλιοθήκη μου και λίγο το κάτω των μετάλλικα που έχω φτιάξει. Το οποίο δεν είναι και δύσκολο, παίρνει ένα δίσκο βινιλού, μπαμ, τον βάζεις μέσα, βάζεις μια μικρή αφήσα από κάτω και wow, they, είναι έτοιμο. Λοιπόν, δεν έχω να πω και πάρα πολλά που ήρθε ο Ομπάμα στην Ελλάδα. Η Μέρκελ έχει έρθει παραπάνω φορές από τον Ομπάμα και ναι, η τούφα μου μπαίνει στο μάτι. Και οι τούφες πετάνε παντού σε αυτό το μαλλί, έλεος σήμερα. Αυτό το μαλλί μου θες να το μεταλλάζει, θέλει να το έχει να ανεμίζει μαλλούρα στον αέρα και η μαλλούρα του να βγαίνει σε φάση τέτοια. Μετά. Ή να καπνίζεις, γιατί εγώ καπνίζω, το λέω, δεν έχω να κρύψω κάτι. Έτσι, και να είσαι με το τσιγάρο και να αρχίσει το μαλλί έτσι. Λοιπόν, και τώρα που θα το ξαναφέρω κάπως θα είσαι το πάλι σκάτω θα είναι, δεν κοίτα. Δεν κοίτα, τα τουφάκια εδώ, λοιπόν, άρα ξαναγύρω στο θέμα Ηλίας. Πάλι τον ευχαριστώ που με έκανε mode, moderator. Που με έκανε mode, moderator στο κανάλι του. Ευχαριστώ πάρα πολύ. 1 και 42 λεπτά γράφω. Λοιπόν, καλή φάση. Είναι το πρώτο μου βιντεάκι αυτό. Θέλω να κάνετε ένα sub, ένα like και ένα share να το δω και οι φίλοι σας. Να αναδειχθεί και λίγο το κανάλι μου.
Και ο Ηλίας, επειδή το έχω κολλήσει για να κλείνει και το βίντεο, την άποψή μου για τον Ομπάμα την είπα. Δεν έχω να πω κάτι για αυτό το θέμα. Δεν έχω να πω πολλά πράγματα για αυτό το θέμα. Μπράβο, μπράβο του, ήρθε, μας είδε. Ναι, έκλεισε και στα Μεγάλη Βρετάνια σε ένα από τα ακριβότερα ξενοδοχεία της Αθήνας. Τέτοιο δωμάτιο, σου ήταν βασικά, όχι δωμάτιο, γιατί. Τώρα ξέρετε, θα αρχίσει κλασικά το Facebook να λέει κοιτάξτε τη σουίτα που έβαλε ο Ομπάμα, που έμενε ο Μπαράκ Ομπάμα. Ρε φίλε, τι με νοιάζει, εμένα με νοιάζει σαν χώρα και σαν Έλληνας να σωθεί η χώρα μου από την κρίση. Δεν με νοιάζει. Το μαλλί μου το βλέπετε πως πάει, έτσι. Δεν με νοιάζει που κοιμήθηκε ο Ομπάμα στο Μεγάλη Βρετάνια. Λοιπόν, πριν κλείσουμε το βίντεο, γιατί είμαστε στα 10 λεπτά και 50 δευτερόλεπτα. Ηλία. Ναι, Ηλία, εσύ. Ναι, εσύ. Θα την κρυγεί ημέρα, εσύ. Ναι, σε σένα μιλάω, Ηλία. Επειδή στο έχω κολλήσει. Το μετάει τον ακρίδο! Λοιπόν, ευχαριστώ πάρα πολύ. 11 λεπτά γράφουμε 10 και 16. Χτυπάει το τηλέφωνο του σπιτιού. Λοιπόν, ευχαριστώ πάρα πολύ που ήταν το βίντεο. Να είστε καλά. Φιλάκια πολλά. Θα τα πούμε στο επόμενο βίντεο. Και για όσους ακούνε metal από το YouTube, stay metal. Stay heavy. Θα τα πούμε πολύ. Θα τα πούμε πολύ. Ναι, θα τα πούμε στο επόμενο βίντεο. Φιλάκια, σας αγαπώ. Γεια. Yeah.